Όχι, δεν θα πω γεια σας, καλησπέρα. Βασικά δεν ξέρω. Είδες τώρα είναι μέχρι να μπω πάλι πολύ από τα τατουάζ. Ευχαριστώ. Καλέ, τι θα πει ο κόσμος. Καλώς ήρθατε στο podcast «Τι θα πει ο κόσμος» με τη Ρούλη. Εγώ είμαι η Ρούλη. Γεια! Πάρα πολύ ωραίο το τουάζ, ναι. Και όλα που έχεις κάνει. Ευχαριστώ. Και αυτό το κλασικό το σύμβολο των Αλοκύρια. Ναι. Τι Αλοκύρια, ποια είναι αυτή η Ειρήνη Παπά, η τραγουδίστρια και front woman των Αλοκύρια. Η Αλοκύρια είναι μια φοβερή μπάντα που έμαθα ότι λέγεται post slag. Και θέλω να ρωτήσω τι είναι το post slag, γιατί. Post slag. Γιατί είμαι boomer και πού να ξέρω εγώ από το χωριό. Για αρχή, post sludge. Post sludge, α, ωραία. Θα το κόψω. Post sludge. Ναι, εγώ τι είπα. Slug. Είναι ο γυμνοσάλιαγκας. Α, καλύτερο θα ήταν. Μετά το γυμνοσάλιαγκα. Μετά το γυμνοσάλιαγκα, η Ειρήνη Παπά, στο τι θα πει ο κόσμος. Γεια σας, είμαι η Ρούλη, είμαι κωμικός. Καλώς ήρθατε σε μια φοβερή Τετάρτη, γιατί έχω μαζί μας τρελή και φοβερή guest. Την Ειρήνη Παπά, που το έχω πει χιλιάδες φορές, γιατί σε λέω όνομα και επώνυμο. Λες και κατεβαίνει. Δεν ξέρω. Ευρωεκλογές. Όχι. Eurovision. Όχι. Όχι Eurovision. Ότι πολιτική, εντάξει, το ακούω να με κατέβεις, αλλά Eurovision, γιατί ρε Ειρήνη. Δεν είδες το διαγωνισμό τώρα. Όχι, γιατί είχαμε live χτες. Α, εντάξει. Είχανε δικό της τελικό τα παιδιά. Πού είχατε live? Είχαμε live στο Fuzz. Για τα 10. Όχι χτες, είναι Τετάρτη σήμερα. Το Σάββατο που μας πέρασε. Σάββατο, το τελικό της Eurovision, τον πέρασε στο Fuzz. Στο Fuzz. Γιατί πήγατε εκεί? Πήγαμε εκεί γιατί είχαμε τα 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Ομόνια. Το Ομόνια! Εγώ φοράω μία μπλούζα που είναι από την μπάντα της Αλοκύρια, που θα μας πεις και τι σημαίνει Αλοκύρια, γιατί ακούει ο άλλος από το χωριό, ο εβδομητάρης που βλέπει το πόδι, φίλη. Αλοκύρια, εγώ τους ακούω, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Ειρήνη, λοιπόν, πώς την ξέρω εγώ αυτή τη φοβερή κοπέλα, με βοήθησε ο Θεός, όταν δεν υπάρχει Θεός, αλλά θέλω να πω, με βοήθησε. Ο Σατανάς. Και στη σχολή που πήγαινε και η Ειρήνη και πολλά άλλα μέλη της μπάντας. Οπότε κάπως έτσι ξέρω τα παιδιά και είμαι και τυχερή που σε έχω σήμερα στο podcast και τι καλά. Εγώ είμαι τυχερή και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για την Eurovision ήθελα να μιλήσουμε. Πάνω απ' όλα. Που θα μιλήσουμε, την έχεις δει καθόλου? Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν ασχολούμαι. Κανένας. Φέτος όμως με το Ζάρι και που αρρώστησε η Μαρίνα. Για να καταλάβεις. Δεν σε ένιωξε που πήγε να πεθάνει το κορίτσι. Τι έπαθε το κορίτσι. Προχύτητα, δεν ξέρω. Μπορεί να το είπαν για να ανεβάσουν τα νούμερα, Ειρήνη. Ναι. Και να δούμε το κάνουν αυτό. Όχι, μωρέ, δεν λειτουργεί έτσι η επιχειρηματικότητα. Με ψέματα, θέλω να πω. 10 χρόνια άλμπουμ Ομόνια. Αλοκύρια, πόσα χρόνια έχει μπάντα? Τυπικά από το 2008. Εγώ δεν ήμουνα στην μπάντα από το 8. Τα παιδιά επίσης πηγαίνανε λύκειο, οπότε κατάλαβες τώρα. Ναι, ναι. Αλλά ας πούμε από το 8. Βασικά από το 8. Μπορεί και νωρίτερα. Από το 6, νομίζω. Αλλά ως Αλοκύρια από το 8. Official. Το άλμπουμ Ομόνια, έχετε βγάλει άλλο άλμπουμ, πώς το λένε? Έχουμε βγάλει άλλα 2. Wow. Το δεύτερο ήταν το Throws. Ωραία. Βγήκε το 17. Και πολύ ωραίο artwork έχετε γενικά στα, ναι, στα covers και τα λοιπά. Πολύ. Δεν ξέρω ποιος το επιμελείται. Το επιμελείται ο Ultra Cream. Δουλεύουμε μαζί του ψιλοπάντα. Νομίζω από το πρώτο live, πρώτος δίσκος. Κολλήσαμε πολύ. Έχει λίγο και τα σαν collage art, ας πούμε, και... νομίζω κολλάει λίγο και με τη μουσική μας. Ναι, 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 ναι. Καλά, η μουσική σας, και εγώ που δεν ακούω, θέλω να πω, το είδος, ενώ ακούω γενικώς διάφορα, έχετε πάρα πολύ ωραίο ήχο. Δεν είναι τώρα η Ειρήνη, δεν βγαίνει και τραγουδάει, ξέρω εγώ, όπως η Αναστασία ή η Μαρία. Η Αναστασία είναι αυτή που την ξέρεις. Δεν ξέρω γιατί την ξέρω. Αν είναι ελληνική showbiz αυτή. Ναι, ναι. Ενεργούμε από σένα. Τέλεια. Λοιπόν, η Αναστασία, θα σου πω, είναι μια κοπέλα που είναι αυτή που λέει το «Και περνάει κάτω από την Ακρόπολη». Δεν ακούω τέτοια κανονικά. Απλά είναι χαροπά τραγούδια. Μπορώ να εκτιμήσω και το post sludge. Πώς είναι να τραγουδάς όμως? Σκρίμο, κάπως έτσι λέγεται. Ναι, brutal, scream vocals, harsh vocals. Είναι αυτό το... Δεν το κοροϊδεύω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστεύω. Αυτό που έκανε η Κροατία, όπως τη λένε χθες, το... Θα μιλήσω με όρο Eurovision. Κάτω εγώ. Έτσι, ναι, ναι. Αλλά... Εγώ δεν τα είδα. Α, όχι η Κροατία. Η φοβερή αυτή κοπέλα της Ιρλανδίας. Ιρλανδία. Βιντεάκι Ιρλανδίας είδα. Όχι ολόκληρο, είδα λίγο. Φοβερή. Και ένιωσα ότι θα μ' άρεσε. Πήρανε τρίτη θέση. Μπράβο. Ναι, εμείς τη δεύτερη. Εμείς πήραμε ενδέκατη. Ενδέκατη. Ναι, και πάλι καλά μας ψήφισε ο κόσμος, γιατί πριν ήμασταν τύπου 20. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Τελευταία. Δεν ήταν η φαβορή η Μαρίνα. Ήταν η φαβορή. Αλλά πήραμε 40 πόντους μόνο και μετά μας έδωσε και το κοινό κάποιος και ανεβήκαμε λιγάκι. Νομίζω κάποιος μας μάτιαξε. Αυτό. Και όλο αυτό φέτος με το Ισραήλ και όλο αυτό. Πιστεύεις ότι ήταν retaliation?
που χασμουρήθηκε. Αυτό το έμαθα. Ναι, μέσα σε δύο μέρες ενημερώθηκα για κάποια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Άκουσα και το κομμάτι. Ράφα, δεν ξέρουμε τι είναι και που έγινε ο μαρτυρισμός, αλλά όμως ότι χασμουρήθηκε η Μαρίνα Σάντι το ξέρουμε όλοι. Έτσι. Εγώ χάρηκα που χασμουρήθηκε. Εννοείται. Okay. Εννοείται. Βέβαια. Η σημαία. Βέβαια, να σου πω κάτι. Αυτό που διάβασα η νικητέα, το είπε άλλη κωμικός. Είμαστε στη χώρα που το χασμουριτό είναι ένδειξη, ξέρω εγώ, αντίστασης. Αυτό είναι λίγο pointed comment, γιατί πράγματι δεν αντιστέκεσαι έτσι. Και αν θέλανε να αντισταθούν όλες οι χώρες κάπως, κάτι θα είχαν κάνει. Ναι. Και γίνανε και πορείες απ' έξω, αυτά έμαθα. Γίνανε πορείες, δεν το έδειξε πουθενά προφανώς. Στην Ολλανδία γίνανε πορείες, ακυρώθηκε ο Ολλανδός επειδή. Τη κάνανε μια ερώτηση τέλος πάντων της Ισραηλινής ότι πιστεύετε ότι θέτεται σε κίνδυνο ότι τον οργανισμό αυτό και τους άλλους συμμετέχοντες με το να είστε εδώ. Oh. Και της λέει ο μανατζέρ της, δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Και πετάγεται, που δεν πετάχτηκε, είδα το βίντεο και απλά ήταν Ολλανδός και λέει, γιατί ξέρω να μην απαντήσει. Αλλά το είπε πολύ μέσα του κάπως, δεν το είπε ότι γιατί πες μας. Βγάλανε μια δικαιολογία ότι κάτι είπε σε μια άλλη κοπέλα της παραγωγής. Ναι. Τυχαία και καλά. Κοίτα να δεις. Αλήθεια λες τώρα! Ναι, το Europapa. Europapa. Και ποια είναι τώρα η φάση σας με την μπάντα, δηλαδή κάνατε 10 χρόνια. Α, ναι! Ήρθατε, τιμήσατε την Ελλαδίτσα μας με την ωραία σας μουσική. Okay. Ήθελα να πω, είστε και έξω. Κάνετε tours έξω. Ναι, μη σήμαινετε έξω. Θέλω να πω, δεν είστε ότι είστε εδώ. Ισχύει. Καλά, πλέον είναι όλοι εδώ. Mm. Και εγώ είμαι μόνο έξω. Mm. Και τώρα επίσης έχουμε τρεις κιθάρες βασικά. Είναι και ο Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη. Καλώς όρισες στην Ολοκύρια. Yay! Επίσης, παπί πληροφορική. Παπί πληροφορική. Καλά. Έχει στηρίξει. Τα μεγαλύτερα ταλέντα της επόμενης γενιάς είναι από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Όλοι παπιά είμαστε. 10 χρόνια μετά πτυχίο, όλοι. Νομίζω ο Θοδωρής δεν το έχει πάρει ακόμα κάτι. Επιτέλους κρατάει κάποιος αυτή τη σημαία δυνατά εκεί πέρα. Και τώρα βγάζετε άλλο δίσκο. Λοιπόν, έλεγα, ναι, βγήκε ο δεύτερος το 17. Βγήκε ο τρίτος δίσκος πέρυσι. Κλείσαμε ένα χρόνο δηλαδή τώρα. Ούτε post κάναμε, ούτε τίποτα. Πρέπει να κρατάμε τα social δυνατά. Λέγεται Commotion. Commotion, ωραίο. Και κυκλοφόρησε από τη Venerate Industries. Κοίτα, ο τελευταίος δίσκος βγήκε ήδη σε βινίλιο σε μπλε και κίτρινο χρώμα. Και φάγαμε κράξιμο από τους ανθρώπους που το θέλανε σε μαύρο. Okay. Γιατί αλλοιώνει, λένε, ή λίγο τον ήχο. Στην πραγματικότητα, επειδή πήγαμε στο εργοστάσιο. Αυτά τα χρώματα δεν αλλοιώνουν. Να το πω. Α, οπότε υπάρχει μια λογική πίσω. Αλλοιώνει ο μαύρος δίσκος στον ήχο. Όχι, ο μαύρος είναι το πιο pure. Οπότε θέλανε η άλλη μαύρη, γιατί σου λέει ξέρει καλύτερα. Να κρατήσει. Ο φαν από τον δημιουργό σου. Λέει, εγώ θα σου πω. Κοίτα, όχι, κάποιοι όντως ασχολούνται, ρε φίλε, πολύ. Ναι, όχι, τι λέω, μη φάω τώρα. Ναι, όχι, το μπλε και το κίτρινο δεν αλλοιώνουν τόσο. Το διαφανές, ναι, μπορεί να αλλοιώσει και το χρυσό, να ξέρετε. Το χρυσό περλέ. Χρυσό περλέ. Μ' αρέσει που. Σε αυτό που ήταν πιο. Πιο groundbreaking. Ήτανε groundbreaking, ας πούμε, είναι ότι το Ομόνια, πρώτος μας δίσκος, δεν είχε ποτέ βινήλιο. Fun fact, επειδή δεν χώραγε σε βινήλιο. Γιατί είχαμε. Τον είχατε τόσο μεγάλο. Τον είχαμε. Big dick energy εδώ. Big pussy energy. Και φυσικά ήταν και το οικονομικό τώρα, εντάξει, το 2014. Ναι, ναι, ναι. Και στην αρχή και όλες που ξεκινάγατε να. Ήτανε όλα μόνοι μας, τα κάναμε όλα μόνοι μας. Τα CD, αν έχετε πάρει CD Ομόνια, το έχουμε φακελώσει εμείς, ας πούμε, όλο. Και τώρα. Ήταν και το επαιτειακό, 2024, 10 χρόνια μετά. Μιλήσαμε από εδώ, μιλήσαμε από εκεί και με την Dunk Pressing, βασικά. Το κυκλοφορήσαμε σε βινίλιο πρώτη φορά. Πώς είναι να πηγαίνεις περιοδία? Με 5 άλλους τυπάδες που είναι όλοι metalcore, πώς είναι, παραπάνω φανταζόμαστε. Ναι, ναι. Είναι γαμάι, βασικά, το πρώτο τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Κάθε περιοδία είναι και διαφορετική. Θυμάμαι στην πρώτη, ας πούμε. Ήμουνα φουλ αγχωμένη. Είμαι πάντα αγχωμένη. Είμαι πολύ αγχώδης τύπος. Ας πούμε, η πρώτη, όντως ήμουνα σε extreme levels αγχωμένη. Παρόλο που δεν την είχα τρέξει εγώ τόσο πολύ. Κυρίως ο Θοδωρής βασικά κυρίως την είχε τρέξει. Αλλά ήμουν αγχωμένη για τα μικροπράγματα. Τέλος πάντων, για τα πάντα. Πρώτη φορά έκανε κάτι σε τέτοιο scale και όλα. Θέλω να πω. Είναι λογικό να είσαι. Αν δεν ζω, ήμουνα και λίγο σε πιο extreme levels. Και λίγο control freak και λίγο να τα ξέρω όλα και αυτά. Κάπου ξέρω. Ναι, ναι. Εντάξει. Κατά τα άλλα, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από αυτό. Ήταν ωραία γενικά. Ήμασταν τότε με μια άλλη μπάντα από τη Γερμανία που βοήθησε πάρα πολύ στην φάση, γιατί από Ελλάδα για να φτάσεις στη Γερμανία να ξεκινήσει ένα tour, ναι. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Οπότε τότε αυτό που είχαμε κάνει, πετάξαμε κατευθείαν Βερολίνο και η άλλη μπάντα, επειδή ήταν από εκεί, αναλάβανε να νοικιάσουν τα βαν και όλα αυτά. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο. Ήμασταν. Ένα βαν και δύο αμάξια, νομίζω. Μπούγιο! Ολόκληρο κομβόι, πηγαίνει. Ολόκληρο κομβόι, ναι. Τα επόμενα τώρα ήταν και πιο εύκολα και πιο φαν.
Πολύ διαφορετικά, ας πούμε στο προηγούμενο, τον Οκτώβρη, που ήταν μικρό, παίξαμε κυρίως Βέλγιο και Γερμανία. Εκεί πετάξαμε εμείς μόνοι μας, πετάξαμε εμείς Πράγα, τα παιδιά από Ελλάδα δηλαδή. Εκείνη και άσαμε βαν. Εγώ πήγα κατευθείαν. Εγώ ήμουν λίγο ντύφα, πήγα κατευθείαν στο πρώτο live. Που δεν θυμάμαι και τώρα που ήταν. Με γυαλί και εμφανίστηκα. Έλα. Είναι... Πού είναι το μικρόφωνο? Ούτε καν δεν το κουβαλάω γιατί το έχουμε στο στούντιο αυτό. Όχι, εντάξει, κουβαλάω. Κουβαλάω μετά. Και οδηγάω. Εσύ? Όχι. Όχι. Δεν θέλει ή έχει δίπλωμα, δεν το παίρνει. Συγγνώμη αν το έχει αναφέρει σε παλιό πρόγραμμα. Όχι. Δεν οδηγάω γιατί είχα ένα φόβο ότι θα πεθάνω σε αυτοκίνητο. Τώρα που αρχίζει και ξεπερνιέται αυτός ο φόβος, γιατί αυτός ο φόβος έχει να κάνει ότι δεν εμπιστεύω με τη ζωή, τον εαυτό μου και όλο αυτό. Μπράβο, ωραία. το ακούω πάρα πολύ. Έχω λόγο, και λογία. Φυσικά. Τώρα σιγά σιγά θα λιγάκι σκέφτομαι. Βασικά, επειδή έχει τύχει να πρέπει και εγώ να μπω στη δικασία να οδηγάω και να πηγαίνω του κτλ. Δηλαδή είμαι σε φάση τώρα, ναι, να πάρω. Υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Να πεθάνω, τουλάχιστον είμαι σε tour. Ναι, ναι. Μην πηγαίνω, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, κατάλαβα. Κοιμάστε όταν είστε στον δρόμο. Στο βανάκι εννοεί. Έχουν τύχει φορές που κοιμόμαστε στο βανάκι. Γιατί μπορεί το. Για την τέχνη, ρε γαμώτο. Για την τέχνη, ναι. Έχει τύχει. Που ήταν βασικά το πρώτο tour μετά την πανδημία. Mm. Πήγαμε με τους Their Meth Lab. Ένα βαν, δύο μπάντες. Όπα, μία περπέτεια. Γενικά κοιμάσαι όπως σου κανονίσει ο διοργανωτής. Mm-hmm. Εσείς που κοιμάστε όταν κάνετε περίοδια stand-up? Εμείς τώρα ανάλογα. Και εμείς την διοργάνωση. Σε μία έχω πάει ακόμα. Δεν έχω μόνο. Καλή αρχή! Ή αν κάνεις κάτι μόνο σου που έχεις λίγο πιο πολύ έλεγχο. Ναι. Δεν ναι. ξέρω. Και σε εμάς εξαρτάται. Αν είσαι σε καλό promoter, αν έχει πάρει και κάποιο ΕΣΠΑ, ας πούμε, ευρωπαϊκό. Παίρνουν ΕΣΠΑ οι promoters. Κάποιοι, ναι, και κάποιοι στα Βαλκάνια τώρα. Νομίζω ότι το μήνυμα να σα πω. κάποια είναι καλά. Οπότε εκεί έχουν και να δώσουν για το πρόμο, έχουν να σε βάλουν σε ένα ξενοδοχείο, να σου φέρουν ένα φας. Mm. Η αλήθεια είναι ότι πάντα λέμε. Θα φέρουμε τοστάκια. Θα έρθουμε με ψυγείο. Θα φέρουμε φασολάκια σε τάπερ. Θα φέρουμε φασολάκια. Πώς είναι να παίζει μπροστά σε πάρα άπειρο κόσμο? Δεν ξέρω πώς μπορεί να το φέρει. Είναι ωραίο. Είναι αγχωτικό. Τώρα το χαίρομαι περισσότερο νομίζω. Δεν είναι ότι θα με... Δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα μαζί. Σε επηρεάζει αν έχεις μια κακιά μέρα πριν, δηλαδή... Αυτό, να σου πούμε, είναι πιο εύκολο, γιατί ήδη έχει υπάρξει προετοιμασία ψυχολογική τις προηγούμενες μέρες, οι πρόβες, και το ότι, ξέρεις, είσαι εκεί όλη την ημέρα να στήσεις, να κάνεις το merch. Ένα χατίο! Πίτσι! Να σας βρούμε, να σας κάνουμε follow και like και subscribe. Στα πάντα. Το YouTube. Έχουμε YouTube, Αλοκύρια The Band. Ωραία. Έχουμε Spotify, Αλοκύρια. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, το οποίο έχει πεθάνει. Πες μας, πώς είναι η ζωή στην Καλλιθέα? Έχεις δηλώσει, δεν είμαστε στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Η ερώτηση, πώς είναι η ζωή στην Καλλιθέα, πες μας, Ρούλη. Η ζωή μου με μια χαρούλα είναι. Και σκεφτόμουν μια μέρα ότι είναι πολύ τυχαία τέλεια η ζωή μου. Δηλαδή ότι είναι πολύ randomizer το ότι εγώ μένω στην Καλλιθέα και είμαι τι καλά. Θα μπορούσα όντως να μένω στην Ουκρανία, ξέρω εγώ. Έδειξε στην Ειρήνη τη Eurovision, τον νικητή, ναι. Τον νικητή και την κοπέλα από την Ιρλανδία, η οποία πάρα πολύ καλή. Ξεκίνησε ψυχολόγο, είδα στο TikTok αυτή η κοπέλα πρόσφατα και σοκαρίστηκα, νόμιζα ότι θα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Λες κάποιος συνειδητοποιημένος άνθρωπος μάλλον θα έχει αρχίσει νωρίτερα ψυχοθεραπεία. Και το μήνυμα απλά είναι ξεκινήστε ψυχοθεραπεία, γιατί κάνει πάρα πολύ καλό στον κόσμο. Δηλαδή και η Ειρήνη πάει ψυχοθεραπεία, δεν είναι κακό να το πω. Και εγώ πάω. Εννοείται. Ναι, supporters είμαστε. Είναι νομίζω το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου. Αυτό. Λίγα πράγματα μπορώ να κάνω pinpoint στη ζωή μου που με έχουν βοηθήσει τόσο πολύ. Και δεν το βλέπεις άμεσα, η αλήθεια είναι. Ή κάποια πράγματα προφανώς έχω και φίλους μου που μπορεί να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία εξαιτίας ενός γεγονότος. Συνήθως, δυστυχώς έτσι γίνεται. Ναι. Πρέπει να. Φας πολύ σκατό και να βρεθείς στον πάτο για να ξεκινήσεις. Ισχύει. Βέβαια, η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση. Ισχύει, αλλά εδώ πού είμαστε τώρα. Καλά. Θα βγες αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι, ξέρεις, νομίζω μπορείς να βοηθηθείς και πολύ άμεσα σε ένα-δύο sessions. Full. Είτε σε βάθος χρόνου που αυτό που λέγαμε πριν. Αλήθεια μπορείς. Και λες, ναι, ρε φίλε. Μπορείς όμως αυτό που λες όντως και σε μία-δύο. Δηλαδή, άμα είναι κάτι όντως πολύ κέριο που σε απασχολεί. Mm. Αλλά εντάξει, πρέπει να είσαι ανοιχτός όπως όλα τα πράγματα. Ναι, νομίζω ειδικά η δικιά μας η γενιά. Πάλι κάνω γενικεύσεις. Δεν πειράζει, αυτή είναι η ζωή. Θεωρώ ότι υπήρχε ακόμα το ταμπού σε εμάς, στους κύκλους μας. Όταν εμείς ήμασταν, ας πούμε, πιο νέοι. Ας πούμε, λύκειο.
Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θυμάμαι γονείς μας να συζητάνε για ψυχοθεραπεία. Ή μπορεί, ξέρεις, να λέγανε, α ναι, η τάδε ξαδέρφη του τάδε, ξέρεις, στο χωριό, ή που δεν ήταν πια στο χωριό, ξεκίνησε ψυχοθεραπεία και το λες το έτσι, πάει ψυχολόγο και αυτά. Γιατί κάτι και η γυναίκα δεν ξέρεις, ξαφνικά έχει αποκλείσει όλη την οικογένεια, έχει φύγει και ζει τη ζωή της, έχει ηρεμήσει. Αλλά υπήρχε αυτό. Σαν συζήτηση. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε το ότι ξέρεις, βοηθάς τον εαυτό ούτε σου. Ούτε γιατροί πια. Παλαιότερα, ούτε οι γιατροί δεν λέγανε. Δηλαδή, δεν υπήρχε η συμβουλή. Α, έχεις αυτό το θέμα, ξέρω εγώ. Πήγαινε στον ψυχολόγο. Η συμβουλή ήταν μόνο πώς θα το φτιάξουμε, πώς μπορείς να το φτιάξεις. Χάπια. Χάπια, καλά, full happy. Ναι. Και αυτό με τα χάπια έχω διαβάσει ένα βιβλίο, πολύ, πολύ βαρύ βιβλίο, πολύ ωραίο. Το σώμα δεν ξεχνά, λέγεται. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Oh, no. Το πιάνω κάθε καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Ναι, καλοκαίρι. Έχει λογική. Γιατί όταν είσαι στην παραλία, διαβάζεις κάτι πάρα πολύ βαρύ. Γιατί υπάρχει η διέξοδος. Θα κάνεις μια βουτιά, θα συντονιστείς. Okay, κάτσε τώρα σπίτι σου εσύ η Παρασκευή βράδυ και διάβασε το σώμα, δεν ξεχνά. Mm. Και πες μου μετά. Και βγες μετά Κυριακή. Ναι, έλεγε μέσα εκεί ότι όταν ξεκίνησε η φάση με την ψυχολογία, το οποίο ήταν πολύ random μετά τον πόλεμο που άρχισε να ασχολείται με το τραύμα, επειδή γύρναγε ο κόσμος και ήταν σαλταρισμένος. Ναι, είχαν PTSD. PTSD όλοι και άρχισε να βρίσκουν. Ομοιότητες σε άτομα κακοποιημένα, γυναίκες ή άλλα άτομα κτλ. Περιθωριοποιημένα κακοποιημένα, τα οποία είχαν PTSD και δεν τους βοηθούσαν όλες τις τεχνικές θεραπείες, δεν ξέρω τι κατά κάνει τότε. Λοβοτομία. Λοβοτομία. Δεν τους βοηθούσε το ηλεκτροσοκ. Κοίτα να δεις. Κάπως ένας τύπος, αυτός που έχει γράψει το βιβλίο, δεν θυμάμαι το όνομά του, άρχισε, δούλευε σε κάτι ιδρύματα, τα άσυλα. Τα οποία λεγόταν, άκου τώρα εδώ, ακούς τη λέξη άσυλο, asylum ξέρω εγώ, και λες πω κάτι πολύ dark κτλ. Ναι. Αλλά η λέξη είναι το άσυλο, η προστασία. Ναι, δηλαδή, η βασικά, ναι. Απλά ήταν λίγο το μπέρδεμα, δεν είχαν τρόπο να διαχειριστούν τον κόσμο που πήγαινε εκεί πέρα και άλλαξε λίγο η μορφή του πώς διαχειριζόταν άτομα με ψυχικά προβλήματα ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Και αυτό επειδή έκανε βάρδιες μέχρι αργά εκεί πέρα, τύχαινε και τα άτομα που ήταν εκεί πέρα κλεισμένα και κάνανε το ηλεκτροσόκ του το μεσημέρι. Το βράδυ άρχισαν να μιλάνε ρε παιδί μου, να κάνουν παρέα. Και όπως τους λέγανε πράγματα που έχουν περάσει, νιώθανε καλύτερα. Ναι. Χωρίς όμως να δουλεύουν οι θεραπείες το πρωί. Απλά επειδή μιλάγανε επιτέλους σε κάποιον και λέγανε τι έχει τραβήξει ο καθένας. Αυτό. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ο κόσμος να καταλαβαίνει λίγο ότι βοηθάει αυτό. Βέβαια μετά βγήκαν τα χάπια. Αχα. Και εκεί πέρα έπεσε πάρα πολύ η διαχείριση μέσω ψυχοθεραπείας. Και ανέβηκε πολύ διαχείριση μέσω αντιμετώπιση τύπου πάρει ένα χαπάκι και φτιάξει λίγο τη χημεία σου. Αυτά. Πήγα να πω είναι δύσκολο να εμπιστευτεί ένα ψυχολόγο και όλα αυτά. Ναι, μπορεί να πρέπει να το αλλάξει. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ισχύει. Ναι. Και ποιο είναι το σημείο που αλλάζει ψυχολόγο. Θέλει λεφτά επίση. Βασικά είναι τρελό προνόμιο, νομίζω. Να πηγαίνει ψυχολόγο. Ναι, ναι. Είναι τρελό προνόμιο. Ναι, άμα σκεφτώ τιμέ δηλαδή. Σε εμάς, στα εξωτερικά. Καλά, εσύ εκεί. Είναι αντίστοιχε τιμέ με Ελλάδα. Αλλά ξέρεις, οι μισθοί δεν είναι οι ίδιοι. Υπάρχουν και δωρεάν πράγματα που μπορεί να κάνει. Ισχύει, ισχύει. Ισχύ, ισχύ. Εσύ πώς θα πληρώνεις, δηλαδή. Για να... Εγώ, disclaimer, κάνω στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάνω online. Και πάλι όμως έχω ακούσει ότι ένα φίλο στο εξωτερικό που κάνει στην Ελλάδα μέσω online πληρώνει 70 ευρώ. Οκ, okay, εγώ δίνω 50. Και Τάξη. Στο εξωτερικό έχω ακούσει για μεταξύ 50 με 80 λίρες. Ναι. Αυτό που είπες είναι το πιο ωραίο. Έκανα ένα δώρο στον εαυτό μου και ήταν το καλύτερο δώρο. Πολύ άσχημα. Βέβαια, νομίζω οι άσχημες συνθήκες δημιουργούν καλλιτέχνη. Τώρα το που γίνεται exposed αυτό, ναι. Δηλαδή... Αυτό είναι πολύ δίκοπο μαχαίρι που είπες τώρα. Ναι. Το λες, για πες. Όχι, θέλω να πω. Ανάλογα την τέχνη. Γιατί όχι, εγώ μιλάω πολύ τέχνη, με νομίζω. Music oriented και πίνακες και δεν ξέρω. Γιατί μπορείς να έχεις πίνακες, ας πούμε. Πιο κλασικούς ή πιο whatever, δεν ξέρω γιατί έπιασε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω. Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες ότι κάπως είναι και αυτή η έκφραση που δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά είναι λίγο αλήθεια. Το pressure makes diamonds. Δηλαδή, από την πίεση βγαίνει κάτι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Όταν έχεις άγχος και είσαι τηλεομανής, θα πάει καλύτερα. Ναι, ναι. Όχι, I'm not praising it. Mm. Το λέω σαν σχολιασμό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ξέρεις, να πάμε να πέσουμε στα σκατά γιατί θα βγάλουμε καλή μουσική ή θα βγάλουμε καλό στάνταρ. Σου λείπει καθόλου η Ελλάδα. Όχι. Όχι, όχι. Καλά είναι. Controversial άποψη. Γιατί όλοι λένε, α, μου λείπει, έχω γνωρίσει πολύ κόσμο στο εξωτερικό που γυρνάνε κατευθείαν. Κάποια στιγμή, στα 2, στα 3, στα 5 χρόνια, για άλλους λόγους ο καθένας. Έχω γνωρίσει κόσμο που δεν αντέχει. Που απλά ξέρεις, έχει συννεφιά, συνέχεια. Και απλά τους τρώει, τους τρώει. Το να θέλουμε να βγούμε ή να θέλουν να βγουν για μια μπύρα ή για ένα καφέ. 6 η ώρα δεν πάμε για καφέ, 6 η ώρα πάμε για dinner! Για dinner, στο εξωτερικό, Τελειώνει, μέχρι στις 10.
Σαν τα παππούδια. Είχαμε έναν γέρο στο χωριό μου. 4 ώρες το απόγευμα, μέτρηγε βραδινό και κοιμόταν. Ναι. Όχι, όχι, εντάξει. Ναι, όχι, αλλά εντάξει, ναι. Δεν σε ενοχλεί να είναι βροχερά. Έμενε και στο Λονδίνο. Εμένα μου αρέσει η βροχή. Είναι το vibe. Από πάντα μου άρεσε. Στην Ελλάδα δεν πέραγα καλά. Θα λέω εγώ σλάγκ πριν. Όχι, δεν σε είπα γυμνοσάλαγγα. Απλά θέλω να πω πως είναι σαλιγκαράκι που σου αρέσει η βροχή. Εγώ θα ήταν το ιδανικό μου να είμαι σαλιγκάρι. Εγαπημένη μέρα και σα είναι πάω σπίτι μου. Ξέρω, θέλω να κάτω σπίτι μου. Α, από αυτή, ναι, okay, ναι, okay, θα έχει ναι, το σπίτι σου πάντα εκεί. Να... Έχετε στο Δημιουργό. Όχι. Αλλά κάθε φορά που έρχομαι Αθήνα και πλέον έρχομαι συχνά γιατί έχουμε περισσότερα lives. Το ξεχνάω ότι μπορεί Φλεβάρι μήνα να έχει κουνούπια εδώ. Ναι. Με ξεπερνά και ξυπνάω μέσα στη νύχτα με νεύρα. Μα τι μου σε τυμπά. Α, ακούστε, τα ακούς αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πλέον κοιμάμαι, πέφτω. Α, είσαι τυχερή. Ναι. Ναι. Πώς είναι αυτό, δηλαδή θέλω να σε ρωτήσω από την άποψη πώς είναι να είσαι, πολύ συγκεκριμένα θα πω, 31 ετών κοπέλα, 32 χρόνια κοπέλα, η οποία έχει μεγαλώσει, γιατί φαντάζομαι και εσύ δεν φύτρωσε έτσι. Θέλω να πω κάπως μεγάλωσες με κάποια πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα και αντιλήψεις κτλ. Και ενδεχομένως υπάρχουν τώρα και κάποιες προσδοκίες για εσένα από κάποια άτομα στη ζωή σου. Όπως υπάρχουν και για εμένα, θέλω και για όλους. Νομίζω όλοι με τα μια ηλικία έχουμε. Πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδιά κτλ. Πώς το βιώνεις αυτό, γενικά καλά. Είμαι πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Όχι. Όχι, πέρασε πολύ η φάση. Κυρίως από την οικογένειά μας ακούμε, ρε παιδί μου. Ναι, δεν θα πει πολύ λόγο που θα παντρευτεί. Αυτό δεν παίζει αυτό. Ούτε στη δουλειά, ας πούμε. Ποτέ δεν έχει φέξει. Δεν ξέρω. Στη δουλειά. Φαντάζεσαι, ναι. Μην κάνεις παιδί. Για να κάνεις παιδί, απολύτω. Ναι. Υπήρχε μια κουβέντα πιο παλιά. Κυρίως για τα παιδιά. Αλλά νομίζω έχουμε φτάσει επιτέλους σε ένα καλό stage με τους γονείς. Και τα expectations και έχουν σταματήσει να μου πρίζουνε. Εσύ πώς το βιώνεις αυτό? Ως πίεση, πώς... Ως κοπέλα θέλω να πω. Σου έρχονται ποτέ στο μυαλό αυτά τα expectations και νιώθεις ίσως πιεσμένη για κάτι το οποίο σου φορέσανε, ρε παιδί μου, δεν είναι δικό σου 100%. Αλλά επειδή και εγώ, που εγώ κιόλας θέλω παιδιά ενδεχομένως, έτσι, που δεν είμαι τώρα σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά και εγώ σκέφτομαι και ως γυναίκα, θέλω πως σε αφορά καθόλου αυτό. Όχι. Μια χαρά, αυτή είναι η απάντηση. Δεν με έχει ακουμπήσει καθόλου τέλει αυτό. Μόνο αλήθεια, πολύ πολύ πρόσφατα, η γιαγιά μου, και δεν με ρώτησε εμένα, ρώτησε τον πατέρα μου. Αλλά πολύ σάτλη η γιαγιά μου, τώρα δεν μου το είπε καν εμένα, ξέρεις. Γλυκόλα. Ναι, ναι. Έχει αλλάξει πάντα, πολύ αυτό έχει αλλάξει τη γενιά μας. Και όχι μόνο ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που προσδιορίζουμε εμείς το μέλλον μας. Κάπως νομίζω βλέπουμε και παραδείγματα γύρω μας από άτομα τα οποία κάνουν ήδη κάτι διαφορετικό. Άτομα τα οποία στην ηλικία μας έχουν παιδιά και το διαχειρίζονται διαφορετικά. Ναι, μας ο κιθαρίστας μας, ξέρω, ο Σταύρος έχει δύο παιδιά ήδη. Οπότε... Έχει δύο, έκανε και. Πα, τι ναι, ναι. Μπράβο, να το ζήσουν. Θα του τα πω, θα τα πω. Λες, έχει έρθει για καφέ και. Για καφέ ήρθε. Μα πραγματικά. Το γλυκό λείπει μόνο. Ότι και ηλικιακά νομίζω ότι ένας άνθρωπος τώρα στα 30 είναι σε μια φάση πολύ αυτοανακάλυψης. Πολύ και πέρα από το ψυχικό μας. Και κοινωνικά δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Μα ναι, μα άμα μένεις με τους δικούς σου μέχρι τα 30, γιατί έχεις περάσει μια κρυσάρα 10 χρόνια, πανδημίες, οικονομικά και τέτοια, ναι, που δεν μπορείς, πώς μετά, όντως, είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Ναι. Ξεκινάς βασικά, το είπες και πριν και ήθελα να το σχολιάσω, τώρα που ενηλικιωθήκαμε. Στα 30! Στα 30! Ναι, δηλαδή έχει πάρει τρελό shift όλο αυτό. Ναι. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν θα είναι στο δικό μου το σπίτι. Ναι. Στο κρεβάτι σου κάνει ό,τι θέλει. Ας κάνω παιδί στα 22. Τι καλό. Δεν με νοιάζει. Πού θα χωρίσετε μετά. Αυτό κάνω, αυτό κάνω. I'm judging all the way. Αυτό, και εγώ δεν αυτό θέλω, κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Όχι, συμφωνώ. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και ενημερώθηκα πρόσφατα ότι το ύφος μου... είναι πολύ τέλειο. Είναι πολύ, ναι. Μαρτυράει τα πράγματα. Ναι, και ότι... Και ότι θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερη και τέτοια. Θέλω να κάνω ένα μεγάλο disclaimer. Όχι, δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερη. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, χωρίς να παραβιάζει δικαιώματα και... Αυτό που λες τώρα ακριβώς, επειδή το σκέφτομαι αυτές τις μέρες. Εσύ έχεις ένα ύφος που δεν έχεις ύφος. Απλά είσαι σοβαρή, ξέρω εγώ. Και δεν χαμογελάς τα αρνητικά από τους, έτσι. Αυτό γιατί μεταφράζεται. Ναι. Θεωρείς ότι μεταφράζεται πολλές φορές σαν το ότι εγώ, εσύ κρίνεις τον κόσμο. Και εσύ, Ειρήνη, είσαι μανουριασμένη συνέχεια. Και δεν μας μιλάς. Και είσαι ντίβα, ξέρω. Ναι. Εμείς απλά κάθεσαι. Ναι. Που δεν έχει ρωτήσει ποτέ κανένα στο Σταύρο. Σταύρο, γιατί είσαι ντίβα και δεν χαμογελάς. Ναι. Ίσως είναι κάποια μάχη για να αποδείξεις κάτι, επειδή κάτι άλλο μπορεί να έχει γίνει κτλ. Οπότε το ύφος μου, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα, μπορεί να βγει. Το λέμε τα παιδιά ότι έχω resting bitch voice. Resting bitch voice.
Γιατί voice και face? Γιατί είναι όταν μιλάω. Α, είναι όταν βγαίνει το αυταρχικό ή βγαίνει το κάτι, ναι, ναι. Εξαρτάται, πρέπει να με ξέρει ο άλλος. Τι, επειδή είσαι γλυκουλίνα, πρέπει να μιλάς κάπως. Cute και τέτοιο, ναι. Ναι, πρέπει να μιλάς και cute. Ναι. Παίζουν πολλά expectations γενικά από τις γυναίκες. Για τις γυναίκες. Και από τις γυναίκες για τις γυναίκες. Και από την κοινωνία για τις γυναίκες. Και γι' αυτό η πατριαρχία, ρε φίλε, προφανώς. Ανάλογα το ρόλο σου, δηλαδή θα πας σε μια σερβιτόρα, δεν περιμένεις να σου μιλήσει. Ναι, ναι. Και περιμένεις να είναι πάντα χαμογελαστή. Ναι. Πάντα, εντάξει, βασικά. Πολύ, πολύ παράγοντες, πολλά variables βασικά σε αυτό το πράγμα. Εδιμβούργο, πώς είναι τώρα στο Εδιμβούργο, βρέχει. Είναι ωραία. Τώρα έχουν almost heat wave. Βασικά, είχε 24 βαθμούς, 24 και ο Λονδίνο, 22, 20, πρέπει να πιάσε καλοκαιράκι, ζέστη. Εδώ δεν είχε και Aurora Borealis χτες. Ήσουν, όχι. Όχι, δεν ήμουνα και έχω τρελαθεί γιατί στέλνουν στα WhatsApp groups και έχω πάει. Φαινόταν τόσο πολύ. Φαινόταν από το σπίτι μας, ας πούμε, ή μπορεί να έπρεπε να πας στο λόφο. Συγγνώμη, Ειρήνη, είδες. Αλήθεια, είναι ένας από τους στόχους της ζωής μου. Εντάξει, έχω πάρα πολλούς, αλλά δεν είναι δύσκολο να βρει κάτι στο bucket list. Βρήκα ένα σήμερα, πήγα στο podcast Ρούλ. Καλά, η τσιρίδα πριν όταν μπήκα μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλή ήταν να σε δει τα χρόνια, βέβαια. Ναι, ωραία, είμαστε σε δεύτερη. Μια Ρούλ είναι, πάντα δεν ακούει καν. Πόσο μαλακία είναι να έχεις από τη μία 10 χρόνια δίσκο και ταυτόχρονα να είναι στο σπίτι σου το Βόρειο Σέλλας. Σαν. Βέβαια λένε ότι λόγω του activity που έχει τώρα ο ήλιος, ότι μάλλον γενικά είναι hot period αυτό το χρόνο. Ναι, για... είχε. Και στη Θεσσαλονίκη δεν εμφανίστηκε. Με, όχι, είχε. Δεν είχε. Είχε ηλεκτρική καταιγίδα. Ναι, μπράβο, τέτοια. Ναι. Το οποίο κάνει span κάποιους μήνες, δεν είναι. Κάτι κάνει, τέτοιο. Ναι. Ναι, τώρα εμείς. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω τεχνολογικά για την ηλεκτρική καταιγίδα. Πες μου τώρα για να κλείσουμε, πες μου κάτι δικό σου, κάτι που σκέφτεσαι, κάτι που σε. Προβληματίζει. Και να μην σε προβληματίζει. Δεν θα το λύσω, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν θα σου λύσω τα προβλήματα. Έχω ένα πράγμα που θα ήθελα να μεταδώσω για να πάρει visibility. Mm-hmm. Και είναι να δίνει ο κόσμος αίμα. Να είναι εθελοντής αίματος. Συμφωνώ απόλυτα. Από πάντα ήμουνα. Δεν έχει νόημα το δικό μου ιστορικό. Αλλά θεωρώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που μπορείς να κάνεις και να προσφέρει τόσο πολύ σε ανθρώπους. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που βλέπω πολύ πιο συχνά είναι, ξέρεις, ότι κάποιος κάνει μια εγχείρηση και όντως θα σπεύσει κόσμος. Και ζητάνε τότε. Και ζητάνε αίμα και πηγαίνει κόσμος. Αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αιμοκαθάρσεις ή άνθρωποι που αλλάζουν αίματα, που χρειάζονται αίμα σε διβδοματιαία βάση, ας πούμε, ή άνθρωποι με μεσογειακή αιμία, ας πούμε. Που αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αίμα συνέχεια. Και πόσα πώς να κάνεις το Instagram. Κάθε εβδομάδα θα κάνεις το αίμα. Ναι. Εκεί υπάρχει και λίγο και. Εντάξει, έχω άτομο κοντά μου που είναι. Και εμένα παππούς μου έκανε αιμοκαθάρση. Θέλω να πω όλοι. Μετά ήθελα να μην τη γιάθω. Θέλω να πω όλοι χρειάζονται αίμα κάποια στιγμή. Μπράβο, ναι, ναι. Και αν είναι κάποιος που πάει. Δηλαδή, στο πιο απλό, κάποιος χρειάζεται αίμα τώρα. Mm-hmm. Άντε να κάνεις το. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να υπάρχει στην μπάνκα. Οπότε όμως. Εμείς στην Ελλάδα, να ξέρεις, αγοράζουμε αίμα από την Ελβετία. Και κέρδισε θέση Ελβετία στο Eurovision. Το άλλο θέλω να πω ότι είναι κάτι πολύ πολύ μικρό που μπορείς να κάνεις. Είναι μισή ώρα από τον χρόνο σου, αν είσαι στα κατάλληλα κιλά, ηλικία κτλ. Να το ψάξετε, ειδικά στην Αθήνα. Κάθε πόλη υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει κέντρο που μπορείτε να δώσετε. Ναι, αίμα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κοίταξε, γίνεται χαμός. Χαίρομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία. Και καλή επιτυχία στα επόμενα stand-ups, στα επόμενα podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πενταπλασιαστούν, να εκατοπλασιαστούν. Εννοείται θα έρθω. Πες μας τώρα στο κλείσιμο, τι σημαίνει αλοκύρια. Αλοκύρια, παιδιά, είναι μια νευρολογική ασθένεια του εγκεφάλου. Είναι το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο του μυαλού, γιατί δεν υπάρχει καλά. Της γης, μπερδεύονται. Είσαι αριστερός, αλλά όταν μιλάς βγαίνουν δεξιές απόψεις. Μπορεί. Τρομακτικό αυτό το. Τρομακτικό. Πολύ έτσι πιασάρικο. Αλοκαίρι εγώ το. Ήταν το πρώτο είχα δει. Ναι, ναι, ναι. Τα έχουμε ακούσει όλα και αλοτσίρια. Αλοτσίρια. Ναι, και αλοκυρία, ναι, εντάξει. Αλοκυρία και εσύ είσαι η κυρία. Ωραία η αλοκυρία εδώ, παιδιά. Η κυρία των αλοκύρια. Λοιπόν, Δεσποινή, παρακαλώ. Ειρήνη Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια, το λέω. Αγκαλιά. Μάι, χαίρετε, Ειρήνη. Bye. Ρε φίλε, φάση εδώ. Τι μπλούζες έφερε, μπορείς να τις δείξεις. Εννοείται. Ωραία. Είναι πιο light. Throws. Να τα. Commotion. Yes. Πολύ καλή.